Δεν πήραμε μια γευκή αποκοπή, τουλάχιστον ηχητική, διότι συνειδητοποιώ ότι είμαστε στη δεύτερη Κυριακή της πάμε στο δεύτερο δηλαδή Σαββατοκύριακο της Αποκρίας. Αύριο είναι το δεύτερο, η δεύτερη Κυριακή της Αποκρίας και έχετε καταλάβει τίποτα για Αποκρίας, τίποτα. Τώρα θα πεις και πώς να καταλάβεις. Ανοίγεις τώρα ένα κανάλι, κάθεσαι να δεις έτσι λίγο τηλεόραση, ακούς βιασμούς, σεξουαλικές παρενοχλήσεις. Ανοίγεις το ραδιόφωνο, μία από τα ίδια. Οπότε στο τέλος τι κάνεις. Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει. Θα πάμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Θα πάμε να συναντήσουμε τον νομικό, τον κύριο Ιωάννη Παπαγιάννη. Είναι νομικός, είναι μέλος του Δικαιωρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης αλλά και του Δικαιωρικού Συλλόγου στο Μοναχό. Λοιπόν, τον καλησπέριζουμε, τον καλωσορίζουμε. Κύριε Παπαγιάννη, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σας κύριε Ρούντσο. Καλησπέρα σας. Κροτές σας. Για να δούμε τώρα. Έχουμε υγεία και αισιοδοξία σε όλους τους ακροατές. Πάνω απ' όλα. Λόγω και της εμπειρίας που αυτή τη στιγμή διανύω. Κύριε Παπαγιάννη, να δούμε, να μας δώσετε λίγο τα φώτα σας. Δεν θα κάτσουμε τώρα να αναλύσουμε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Απλά νομικά θέλω να μας πείτε, έτσι να μας εξηγήσετε, να το εμπεδώσουμε. Τι σημαίνει σεξουαλική παρενόχληση νομικά, έτσι. Και τι σημαίνει βιασμός, πάλι νομικά. Πολύ ωραία. Τα πράγματα για τον νομοθέτη είναι ξεκάθαρα. Όταν μιλάμε για βιασμό, χρειάζεται να υπάρχει μια γενετήσια πράξη. Να υπάρχει μια σεξουαλική πράξη δηλαδή, είτε που γίνεται με την ανοχή του εταίρου μέρους, είτε είναι μόναχα στα πλαίσια της επιχείρησης αυτής της πράξης. Προϋπόθεση όμως για να μιλήσουμε για βιασμό είναι να αποδεικνύεται ότι υπάρχει σωματική βία ή απειλή ενός σοβαρού και άμεσου κινδύνου. Που έχει να κάνει με τη ζωή του ανθρώπου και που έχει να κάνει με τη σωματική του ακαιρεότητα. Mm-hmm. Όταν λοιπόν έχουμε γενετήσια πράξη και απειλή σωματικής βίας ή άμεσο κινδύνο ζωής ή της σωματικής ακαιρεότητας, τότε μιλάει ο νομοθέτης για βιασμό. Και για την περίπτωση αυτή προβλέπει πολύ βαριά ποινή. Προβλέπει την κάθριξη τουλάχιστον 10 ετών. Δηλαδή, μια ποινή με την οποία ο δράστης τιμωρείται σε στέρηση της προσωπικής του ελευθερίας από 10 χρόνια και πάνω. Κύριε Παπαγιάννη, υπάρχει διαφορά στον όρο βιασμό, αν μιλάμε για βιασμό ενηλίκου ή ανηλίκου, και είναι διαφορετικές και οι ποινές? Είναι πολύ διαφορετικές οι ποινές. Έχει μεγάλη διαφορά. Πρόκειται για μια πράξη μεταξύ ενηλίκων, μια πράξη που προκαλεί ένας ενήλικος σε έναν ανήλικο, ή για μια πράξη που γίνεται μεταξύ ανηλίκων, όπου υπάρχει πλέον μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις του νόμου ξεκάθαρη διάκριση. Πριν πάω όμως αυτό, θα ήθελα να τονίσω και στους ακροατές σας ότι έχει μεγάλη σημασία αν υπάρχουν δύο ή περισσότεροι δράστες. Είναι κάτι που δυστυχώς και αυτό το βλέπουμε σε πολλές περιπτώσεις. Προκαλείται δηλαδή βιασμός από δύο ή από περισσότερα άτομα σε βάρος ενός θύματος και σε πολύ χειρότερες περιπτώσεις, και το έχουμε δει αυτό σε πρόσφατα περιστατικά. Έχουν ακόμα και θάνατο του παθόντος. Mm-hmm. Σε αυτή την περίπτωση ο νόμος εξαντλεί την αυστηρότητά του, τότε μιλάμε για ισόβια κάθριξη ή για μια κάθριξη τουλάχιστον 10 ετών, δηλαδή από 10 χρόνια μέχρι και 20, που στην πράξη πρέπει να το πω αυτό, λόγω και των διατάξεων που υπάρχουν ευεργετικών. Κάποιο θα μπορούσε να εκτίσει το 2-5 της ποινής και μετά να κάνει αίτηση να φυλακιστεί. Αυτό όμως είναι ένα άλλο θέμα που μπορούσαμε να το συζητήσουμε κάποια άλλη φορά. Επίσης, ο νόμος διακρίνει και την περίπτωση της απόπειρας. Όταν κάποιος δηλαδή αποπειράται να βιάσει το θύμα, αν δεν έχει ολοκληρώσει δηλαδή αυτή την γενετήσια πράξη που γίνεται χωρίς τη θέληση του θύματος, τότε μιλάμε για απόπειρα. Απλώς σε αυτή την περίπτωση η ποινή είναι μικρότερη, είναι με κάθριξη μέχρι 10 έτη. Δηλαδή, πρακτικά από 5 χρόνια και μέχρι 10 χρόνια σε ποινή στερετική της ελευθερίας. Τώρα, σε περίπτωση που έχουμε ανήλικους, έρχεται ο νομοθέτης και κάνει τη διάκριση αν ο ανήλικος είναι από 15 ετών και κάτω. Αν είναι από 14 ετών και κάτω ή αν είναι και κάτω από 14 ετών, από 12 και κάτω, που δυστυχώς ειδικά τα τελευταία χρόνια έχουμε και πολλές τέτοιες περιπτώσεις που πραγματικά τα εγκλήματα είναι πραγματικά πάρα πολύ ιδεχθή. Σε αυτήν την περίπτωση λοιπόν μιλάμε για βιασμό ή για τέλεση γενετήσεων πράξεων με ανηλίκους ή ενώπιον των ανηλίκων, και οι ποινές αντίστοιχα, αν πρόκειται για ένα παιδί που δεν συμπλήρωσε καν τα 14 έτη. Μιλάμε για κάθριξη από 10 χρόνια και πάνω. Mm-hmm. Αν συμπλήρωσε τα 14 έτη και πάνω, τότε με απλή κάθριξη μπορεί να είναι δηλαδή και μια ποινή μικρότερη. Και σε κάθε περίπτωση έρχεται ο νομοθέτης και μιλάει για την περίπτωση που έχουμε γενετήσεις πράξεις μεταξύ ανηλίκων που είναι και οι δύο κάτω των 15 ετών. Mm-hmm. Αυτό θέλω να το τονίσω, να το κάνουμε ξεκάθαρο. Είναι και αυτό κάτι που συμβαίνει πολλές φορές. Μιλάμε για παιδιά, για ανήλικα παιδιά που είναι κάτω από 15 ετών. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει ποινή. Θα το ξεκαθαρίσω αυτό στους ακροατές σας. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για ένα αδίκημα για το οποίο επιβάλλονται ανομορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα σε βάρος των παιδιών αυτό που δεν έχουν συμπληρώσει τα 15 έτη.
Τώρα μου έχει στείλει που ενήλικος εξωθεί η παρασύρη τον ανήλικο σε μια γενετική πράξη, παρίσταται σε, να τον αναβάζει να παρίσταται σε μια γενετική πράξη, τότε έχουμε μια ποινή φυλάκισης. Δηλαδή μια ποινή που είναι από 2 μέχρι 5 χρόνια. Ίσως σας κούρασαμε τις λεπτομέρειες. Όχι, ίσα-ίσα. Αυτό θέλαμε. Ακούμε τόσα. Κάθε μέρα το βλέπετε. Ανοίγεις την τηλεόραση, το γνωστό θέμα. Ανοίγεις ραδιόφωνο, το ίδιο. Αλλά εμείς θέλαμε να μας δώσετε έτσι τη νομική διάσταση, ας πούμε, του βιασμού. Και μόλις τώρα μου στείλε. Να σας πω και αυτό, γιατί μου το στείλε τώρα μια ακροάτρια και μου απαντάτε και στα δύο, αν θέλετε. Λοιπόν, μια ακροάτρια από την Πάτρα μου στείλε τώρα ένα μήνυμα και μου λέει: ρωτήστε τον κύριο Παπαγιάννη, είναι άλλο σεξουαλική κακοποίηση και άλλο βιασμός? Ναι, υπάρχει διάκριση. Ο βιασμός είναι μια ολοκληρωμένη γενετήσια πράξη που γίνεται με την ανοχή του θύματος ή που επιχειρείται επειδή το θύμα είναι σε αδυναμία να αντισταθεί. Mm-hmm. Από εκεί πέρα, αν υπάρχει προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, δηλαδή κάποιος αποπειράται με χειρονομίες ή με προτάσεις που αφορούν γενετήσιες πράξεις να κάνει μια γενετήσια πράξη την οποία εν τέλει δεν ολοκληρώνει, τότε μιλάμε για δικήματα που θεωρούνται πλημεληματικού βαθμού και τότε οι ποινές είναι πολύ μικρότερες σημασίας. Mm-hmm. Θα ήθελα όμως να θέσω και υπόψη σας το εξής, το οποίο και αυτό έχει απασχολήσει πρόσφατα την επικαιρότητα και δυστυχώς επίσης πολλές φορές, είναι σε περιπτώσεις που υπάρχουν ανήλικα παιδιά που βρίσκονται υπό την κυδαιμονία ή υπό την εμπιστοσύνη σε ένα ίδρυμα, σε ένα φορέα ή σε ένα κοινωνικό περίγυρο, όπου η πολιτεία ή η οικογένεια ή ο νομοθέτης έχει εμπιστευτεί αυτά τα παιδιά για να τα φυλάνε, να τα επιβλέπουν. Ναι, ναι, ναι. Βλέπουμε και τέτοιες περιπτώσεις που έρχεται γι' αυτό που ο νομοθέτης θεωρεί κατάχρηση ανηλίκων. Στην περίπτωση λοιπόν που έχουμε ενηλίκους οι οποίοι ενεργούν γενετήσεις πράξη με ανήλικο, τον οποίο ανήλικο τον έχουν εμπιστευτεί είτε για να τον επιβλέπει ή να τον φυλάσει, ακόμα και προσωρινά, τότε έχουμε πάλι πολύ μεγάλες ποινές. Αν ο παθόν δεν συμπλήρωσε τα 12 έτη, μιλάμε με κάθριξη τουλάχιστον 10 ετών, πρακτικά δηλαδή και μια από τις μεγαλύτερες ποινές που μπορεί να υπάρχουν. Αν ο παθόν συμπλήρωσε τα 12 έτη, αλλά όχι τα 14 έτη, με μια κάθριξη, με μια υστερητική της ελευθερίας ποινή, δηλαδή από 5 χρόνια και πάνω, και αν ο παθόν συμπλήρωσε τα 14 έτη, με κάθριξη έως 10 έτη. Επίσης, ο νομοθέτης στην περίπτωση αυτή διακρίνει αν υπάρχει απόπειρα σε αυτό το αδίκημα που σας περιγράψα πριν, από ότι οι ποινές ουσιαστικά μειώνονται κατά το μισό περίπου, για να μην κουράσω τους ακροατές. Και κάτι που επίσης είναι πολύ επίκαιρο τα τελευταία χρόνια με την έξαρση της επαφής και της επικοινωνίας μέσω, μέσω του διαδικτύου, μέσω της πληροφορικής και μέσω των τεχνικών λοιπόν συστημάτων, των τηλεφωνικών συστημάτων, είναι κάτι που παλιότερα δεν το προέβλεπε ο κώδικας, αλλά πλέον έχει γίνει η ζωή και καθημερινότητα για τους περισσότερους συνανθρώπους μας, ιδίως για τις νεότερες ηλικίες. Έχουμε τις προτάσεις της σεξουαλικού περιεχομένου που γίνονται μέσω πληροφορικών συστημάτων. Πολλές φορές ο λήπτης αυτής της πρότασης είναι ανήλικος. Ο θήτης είτε το γνωρίζει είτε μπορεί να μην το γνωρίζει, αλλά σε κάθε περίπτωση, αν δεν έχει συμπληρώσει τα 15 έτη και συνειδητά ο δράστης επικοινωνεί με αυτό το άτομο για τη διάπραξη πράξεων που έχουν να κάνουν με τη γενετήσια αξιοπρέπεια, σε αυτή την περίπτωση έχουμε πάλι βαρύτερες ποινές, ιδίως μάλιστα όταν επιτυγχάνεται μετά την επικοινωνία μέσω του διαδικτύου και η προσωπική συνάντηση. Όταν λοιπόν επιτυγχάνει ο δράστης μέσω του διαδικτύου να έρθει σε επαφή με τον ανήλικο και να το συναντήσει από κοντά, τότε έχουμε πάλι μεγάλες ποινές, φυλάκιση και κάθριξη κτλ. Θα ήθελα να συμπληρώσω και να πω, γιατί τα βλέπουμε καθημερινά σχεδόν, ότι πολλές φορές ο δράστης χειραγωγεί τον ανήλικο δια της πυθούς και πολλές φορές παίρνει φωτογραφίες του σε διάφορες στάσεις και μετά αρχίζει και ο εκβιασμός. Γι' αυτό έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο πρέπει να καταφεύγουν αμέσως στην ελληνική αστυνομία. Όπως πολύ σωστά το παρατηρήσατε, υπάρχει ένα επιπλέον αδίκημα. Τώρα μιλάμε για την εκβίαση. Είναι και αυτό δυστυχώς κάτι που παρατηρείται πολύ συχνά. Χρησιμοποιούνται λοιπόν φωτογραφίες που έχουν να κάνουν με την γενετήσια συμπεριφορά των ανθρώπων. Και πρόσφατα είχαμε και ένα θέμα, αν θυμάστε, περίπου της Θεσσαλονίκης, που είχε πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις με τις φωτογραφίες, που μπορεί να έχουν διάφορους σκοπούς, όχι απαραίτητα μονάχα την ίσπραξη οικονομικών ωφελημάτων, αλλά την εκβίαση για διάφορους άλλους στόχους. Είναι και αυτές κακουργηματικές συμπεριφορές, οι οποίες τιμωρούνται με πολύ μεγάλες ποινές. Κάτι όμως που επίσης είναι συνηθισμένο και νομίζω ότι θα έπρεπε να το αναφέρουμε, είναι και η περίπτωση που έχουμε γενετήσεις πράξεις με ανήλικο έναντι αμοιβής. Εδώ πάλι υπάρχει το θέμα αυτό, το οποίο είναι δυστυχώς και αυτό αρκετά
Το βλέπουμε στην καθημερινή δικαστηριακή πρακτική. Έχουμε τις περιπτώσεις που είτε μέσω ίντερνετ είτε μέσω της προσωπικής συνάντησης τάσεται από τον ενήλικο σε ανήλικο αμοιβή ή άλλα ανταλλάγματα. Mm-hmm. Ειδικά σε περιπτώσεις που έχουμε παιδιά τα οποία δεν βρίσκονται υπό την κυδαιμονία των γονιών τους υπό κάποια άλλη φροντίδα και άμεση προστασία. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν προβλέπονται πάλι πολύ μεγάλες ποινές. Αν ο παθόν δεν έχει συμπληρώσει τα 12 έτη, ο νομοθέτης μιλάει για μια κάθεξη τουλάχιστον 10 ετών. Αν ο παθόν έχει συμπληρώσει τα 12 και όχι όμως και τα 14, πάλι προβλέπεται μια ποινή κάθεξης, δηλαδή από 6 χρόνια και πάνω πρακτικά. Και στην περίπτωση που έχουν συμπληρωθεί τα 14 έτη, με φυλάκιση τουλάχιστον 3 ετών και χρηματική ποινή. Αυτά λοιπόν αφορούν την περίπτωση που συνειδητά έρχεται το θύμα να συμπράξει στην τέλεση μια γενετήσια πράξη ή στην ανοχή αυτή, έναντι αμοιβή ή έναντι ενό υλικού ανταλλάγματο. Λοιπόν, κύριε Παπαγιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείνοντας, θα ήθελα να μου πείτε πώς μπορεί νομικά τα άτομα τα οποία έχουν υποστεί βιασμό να προστατευτούν. Κοιτάξτε, πρέπει να απευθυνθούν κατευθείαν στις αγγελικές αρχές, στις αστυνομικές αρχές ή ακόμα πιο καλά για πιο γρήγορα αποτελέσματα στις αγγελικές αρχές. Κύριε Παπαγιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Να είστε καλά. Καλά. Γεια σας. Λοιπόν, 5 και 25, βέβαια δεν μιλήσαμε καθόλου για τα θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης, αλλά σίγουρα τα θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης είχαμε μιλήσει και με τον καθηγητή.